Κύριο Σταύρος Θεοδωράκης. Κύριε Θεοδωράκη, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Χθες σας ακούσαμε και στη Βουλή, μίλησαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Είχατε μια πολύ σκληρή κόντρα με την κυβέρνηση. Πριν από λίγο, το κόμμα σας έβγαλε και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση απέναντι στον Υπουργό Παιδείας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση υποστέλει τη σημαία της αριστείας. Ναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι, προσπαθώ να κάνω και μια. Να φέρω λίγο την άλλη άποψη. Μήπως στο δημοτικό θα πρέπει τα παιδιά να αφήσουν λίγο τον ανταγωνισμό απ' έξω και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο πλαίσιο μάθησης. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να βάλουμε τα παιδιά μας στον ανταγωνισμό από την πρώτη δημοτικού ή από την έκτη δημοτικού εν προκειμένου. Αυτό θα μας το πούνε οι εκπαιδευτικοί. Mm. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτή την απόφαση που μας την είχε κρυφεί ο κύριος Γαβρόγλου, γιατί χθες θα είχε όλη τη δυνατότητα στη Βουλή να μας πει ότι κάνω και αυτό. Είναι προεδρικό διάταγμα. Αλλά μας το έκρυψε. Mm. Είναι φανερό ότι, ξέρετε, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ύπταται το πνεύμα Καρανίκα. Mm. Εκτός από την καριέρα και η αριστεία είναι χολέρα. Και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η ρετσινιά ήταν ακριβώς η φράση του κ. Βαλτά, έτσι. Ναι, νομίζω ότι κάνω ένα πάντρεμα και τις άλλες δήλωσεις ότι όλα είναι, η καριέρα είναι χολέρα. Νομίζω ότι είναι ένας κατήφορος που οδηγεί την παιδεία και με βάση και τις τελευταίες αποφάσεις οδηγεί την παιδεία στην απαξίωση. Η λογική της ίσονος προσπάθειας, σε λίγο θα πούνε και τα πτυχία της ιατρικής, δεν ανάγκη να δίνεις εξετάσεις, θα τα δίνεις σε όλους τους φοιτητές. Προανήγει ο Πρωθυπουργός στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι, σε όλους τους φοιτητές. Νομίζω λοιπόν ότι ένας κατήφορος επιλέγουν την παιδεία, είπα χθες και νομίζω ότι θα συμφωνήσει πάρα πολύ αρκετός κόσμος. Επιλέγουν την παιδεία ως τελευταίο σταθμό της ήττας τους. Δεν υπήρχε κανένα πεδίο συνεννόησης στα θέματα παιδείας όλο αυτό το διάστημα για εσάς με την κυβέρνηση. Κανένα. Και όταν ήμουν στο γραφείο του Πρωθυπουργού που μας φώναξε για το Κυπριακό, του είπα: πρόσεξε τι πάτε να κάνετε στην παιδεία. Είναι λάθος αυτά που πάνε να κάνετε. Ο Πρωθυπουργός μου έδωσε ως γνωστόν και ως συνήθως μια θολή απάντηση ότι θα τα συζητήσουμε, θα έχουμε χρόνο να διαβουλευτούμε. Και 1 Αυγούστου ψηφίσαν ένα νόμο όπου όλα γίνονται λάθος. Πρόχειρα λάθος. Δηλαδή, ξέρετε, το κακό με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι ότι είναι κερασιτέχνες τα λάθη τους. Είναι όλα πρόχειρα λάθος. Γραφειοκρατικές διαδικασίες, δύσκολα πράγματα. Αύριο θα τα αλλάξουν, είμαι σίγουρος κάποια από αυτά, γιατί δεν θα βγάλουν πέρα. Αλλά το πνεύμα της αντιμεταρρύθμισης που κάνουν στη παιδεία είναι ότι προτιμάμε μια βαλκανική παιδεία παρά μια ευρωπαϊκή παιδεία. Εδώ το επιχείρημα του Πρωθυπουργού χθες ήταν ότι εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε την εγχώρια πανεπιστημιακή κοινότητα, καταργούμε τα συμβούλια διοίκησης, διότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από το εξωτερικό και δεν γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Μα προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός, είναι μια προσβολή απέναντι σε ονόματα που έχουν προσφέρει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει στο εξωτερικό, μην αναφέρω ονόματα, τα ξέρετε, είναι χαμά. Όλοι αυτοί οι σημαντικοί Έλληνες που έχουν ξεχωρίσει, ήρθαν εδώ, πληρώνουν τα εισιτήριά τους για να δώσουν κάποιες συμβουλές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Mm. Και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους διώχνουμε και στη θέση τους ο κύριος Τσίπρας βάζει κάποιους κομματικούς εγκάθετους, φοιτητοπατέρες, στελέχη φοιτητικών παρατάξεων. Προσέξτε, όχι φοιτητές. Δεν πρέπει να έχουν πάντως ρόλο και κανέναν, λόγο. Κανέναν. Να σας πω κάτι. Γιατί όταν είπα στη Βουλή ότι θα πρέπει οι φοιτητικές παρατάξεις να εκδιωχθούν από τα πανεπιστήμια, μα μου λέει, τι πρωτάκουστο και αντιδημοκρατικό. Σορβόνη. Είμαι με την Πρίτανη, την Ελληνίδα, τι ξέρετε, την κυρία Αλβελέρ. Mm-hmm. Είμαι στη Γαλλία. Πέρα από το να μπει στη Σορβόνη, χρειάζεται να δώσει ταυτότητα κτλ. Και όλα αυτά. Στο Κέμπριτζ, όπως όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια, ναι, μόνο εδώ δεν γίνονται αυτά. Είδα παντού φοιτητές να διοικούν. Δηλαδή, από το καφενείο που είναι στα χέρια των φοιτητών, ναι, μέχρι τη βιβλιοθήκη. Και ρωτώ, έχουν συμμετοχή οι φοιτητές στη διοίκηση του Πανεπιστημίου? Μου λέει, σε όλα τα πόστα. Υπό έναν όρο. Ως προσωπικότητες και όχι ως οργανωμένα σύνολα. Αυτό που απαγορεύουμε στην Σορβόνη. Άρα στην ουσία λέτε να φύγουν οι παρατάξεις από λέω. Τα κόμματα να φύγουν από το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι φοιτητές, ναι, okay, λοιπόν, κατεβαίνουν, αναλαμβάνουν τη διαχείριση της βιβλιοθήκης, που είναι επαγγελματική διαχείριση. Δηλαδή εννοώ αγοράζει βιβλία, ταμεία. Είναι πράγμα που αφήνει και λεφτά στο ταμείο. Μια λογική αγορά. Έτσι. Ακριβώς, ναι. Διαγωνίζονται, το αναλαμβάνουν υπό έναν όρο. Ότι απαγορεύονται
απαγορεύεται αυτές οι υποψηφιότητες να στεγάζονται κάπου κάτω από μια κομματική ιδιότητα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα τον καταργήσει αυτόν τον νόμο, αν και εφόσον και όταν. Έχουμε πολλούς νόμους να καταργήσουμε. Δυστυχώς. Ναι. Έχουμε πολλούς νόμους να καταργήσουμε. Χρησιμοποιείτε το ρήμα να καταργήσουμε. Αυτό ναι. σημαίνει κάτι. Υπάρχει μια πρόβαση εμπόρευση. Δηλαδή, χθες είδα ότι ήταν, πολύ, ήταν ταυτόσιμες οι θέσεις σας με αυτές του κ. Μητσοτάκη σε πάρα πολλά ζητήματα. Στο ζήτημα της αξιολόγησης. Υπό μία όμως αίρεση, την οποία δυστυχώς θα πρέπει να αναφέρω. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αθώα του αίματος, δηλαδή η κατάσταση στα πανεπιστήμια είναι πολύ κακιά. Δεν φταίει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ των 2 ετών. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τα πανεπιστήμια να μην διορθωθούν, αλλά τα πανεπιστήμια και στα χέρια του ΠΑΣΟΚ και στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Άρα εσείς μιλάτε, συγγνώμη. Σας ενοχλεί αυτή η εικόνα εχθές στη συζήτηση για την παιδεία που είδαμε τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ουσιαστικά να χρησιμοποιούν φράσεις να χαρακτηρίζουν τον λαό, αν κάποιος τον είπε ανίδεο, αν κάποιος όχι, αν αξίζει στους φτωχούς να μπουν, ενοχλεί, αν αξίζει στους πλούσιους να μείνουν ξέρετε έξω. Ξέρετε τι γίνεται. Η εκπομπή σας έχει ένα περιορισμένο χρόνο. Έτσι. Αν σας πούνε στο Sky, μιλήστε ό,τι θέλετε, όσο θέλετε, όσο χρόνο θέλετε, θα αρχίσετε κι εσείς να λέτε. Πράγματα πολύ απροετοίμαστα. Όταν η αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ήταν προγραμματισμένη για 35 λεπτά, έχουμε ένα αυστηρό πρόγραμμα μπροστά μας και κρατάει 2 ώρες. Νομίζω ότι λέγονται πράγματα. Είναι και θέμα σεβασμού κιόλας και στους υπόλοιπους, έτσι. Και όχι μόνο σεβασμού. Προσέξτε, είναι μια κουβέντα για την παιδεία. Δηλαδή, λέμε ότι σπάει ο διάλογος στο ποδάρι του και 10 φοιτητές. Λένε να παρακολουθήσουμε μια κουβέντα στη Βουλή που έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο. Που όλη η κουβέντα αυτή των αρχηγών θα κρατούσε 1 ώρα και 15 λεπτά. Κράτησε 3,5 ώρες με απεραντολογίες από την πλευρά των άλλων πολιτικών αρχηγών. Επαναλάβαναν τα ίδια και τα ίδια πράγματα με μια άγνοια της αξίας του χρόνου και το σεβασμό, όπως λέτε, σε αυτόν που παρακολουθεί. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Του, εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Πώς? Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Είπαμε χθες. Και το λέω, ο κύριος Λικούδης που μετέχει ως αντιπρόεδρος στην ομάδα των Προέδρων, θα θέσουμε θέμα. Ή θα καταργήσουμε τα ρολόγια στη Βουλή και θα πούμε, βρε αδελφέ, μιλάμε όποτε θέλουμε, όσο θέλουμε. Τώρα μας θυμίζετε τις εποχές ζωής Κωνσταντοπούλου που φτάνουμε 5 ώρα το πρωί, ναι, δηλαδή, ναι, να τελειώσουμε ναι, στις δράσεις ολομέλειας, έτσι. Ή θα τηρούμε τους κανόνες. Εξόνυχος το λέοντα. Από τα πολύ μικρά πράγματα. Ο πολιτικός πρέπει να σέβεται το χρονόμετρο, πρέπει να σέβεται το πάρκινγκ. Πρέπει να σέβεται όλα αυτά που σέβεται ο κάθε πολίτης για να μπορεί να πάει. Φαντάζομαι μπροστά. Ότι αυτό το συνδέεται και με το θέμα της βροχής τροπολογιών, ότι εν πάση περιπτώσει διαρκώς και οι διαδικασίες στη Βουλή φαίνεται να. Οι τροπολογίες. Καταπατώνται. Θα σας πω κάτι. Οι τροπολογίες δεν μπορούν να γίνουν έστω και σαν ανάγνωση γνωστές από το σώμα της Βουλής. Να είμαστε τίμοι. Δεν μπορείς να προλάβεις να δεις σε μία μέρα. 35 τροπολογίες. Γιατί όταν λέμε 35 τροπολογίες, εννοούμε την τροπολογία και τι σημαίνει τροπολογία, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι έρχεται ένας νόμος και μέχρι να ψηφίσουμε το απόγευμα έρχονται 35 τροπολογίες. Είναι μια ντροπή του συστήματος, γι' αυτό πολλές φορές και οι βουλευτές ψηφίζουν σαν κοπάδι. Αυτό, δηλαδή, ψηφί, ένας από το ΠΑΣΟΚ, ένας από το ποτάμι, ένας από το ΣΥΡΙΖΑ διαβάζουν κάποιες τροπολογίες και λένε στους άλλους τι πρέπει να κάνουμε. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πάμε λίγο στα θέματα της κεντροαριστεράς. Και στο θέμα του κυρίου Γεωργίου. Δηλαδή είχαμε κατά το όλο το προηγούμενο διάστημα μια κριτική απέναντι στη δικαιοσύνη. Τώρα έχουμε αποφάσεις στο θέμα του Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος τελικά το καταδικάστηκε. Το θέμα του κυρίου Γεωργίου, επιτρέψτε μου, ξέρετε ποιο είναι. Ότι στο δικαστήριο και αυτή τη φορά, από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί ένας ρεπόρτερ δεν πάβει ποτέ να είναι ρεπόρτερ. Σαφώς. Μαζεύτηκε ένα μείγμα από κάτω, ακροδεξιών και ακροαριστερών, που προσπαθούσαν να πιέσουν το δικαστήριο να καταδικάσει τον κύριο Γεωργίου, ο οποίος καταδικάστηκε γιατί δεν ενημέρωσε το ΔΣ. Για ένα πλημέλημα. Δηλαδή, όχι. Να καταλάβουμε και τι λέμε. Δηλαδή το δικαστήριο ασχολήθηκε γιατί με την εσωτερική αλληλογραφία του ΔΣ. Ναι. Okay. Γιατί υπήρξε για χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Χρυσή Αυγή και του ΣΑΝΕΛ, αυτοί είναι που πιέσανε, μία εξαντλητική πίεση προς το δικαστικό σύστημα να τιμωρηθεί ο κακός άνθρωπος που άλλαξε τα στοιχεία. Εξυπηρετεί πολιτικά και άλλους αυτή η δίωξη στον κύριο Γεωργίου. Έχει γκρεμιστεί αυτή η κατηγορία, κανείς δεν τον κατηγορεί πια ότι άλλαξε στοιχεία και πάνε να βρούνε γιατί δεν ενημέρωσε το ΔΣ κτλ. Νομίζω ότι η ευθύνη βαραίνει τον ΣΥΡΙΖΑ
όπως σας είπα, και τις ακροδεξιές δυνάμεις της χώρας. Που αντί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, νομίζουμε ότι ο εχθρός είναι αυτοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτοί που δεν δούλεψαν τους κουτόφραγκους. Είναι ένα αφήγημα που εξυπηρετεί πάντως αρκετούς. Εξυπηρετεί ένα τμήμα της ακροαριστεράς, του λαϊκισμού, θα έλεγα, της πολιτικής. Να σας πάω λίγο στα θέματα. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Μπορεί να πιέσει δηλαδή τη δικαιοσύνη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ντε και καλά, ότι είπε για κάτι να τιμωρηθεί. Μα τι πιέζουν, να σας πω κάτι. Όταν έγινε. Πόσες φορές έχει αθωωθεί ο Γεωργίου. Δηλαδή, ακόμα και καλή ρεπόρτερ δεν σου πούνε πόσες. Είναι αρκετές οι φορές που έχει αθωωθεί. Και κάθε φορά. Έχουμε μια αναίρεση. Ναι, έχουμε μια αναίρεση. Έχουμε μια πίεση να ξαναδούμε την υπόθεση. Ποια υπόθεση? Τα στοιχεία μας πήγαν στα μνημόνια ή οι κλεψιές? Ή οι σπατάλες. Οι κλεψιές και οι σπατάλες μας πήγαν στα μνημόνια. Δεν μας πήγαν επειδή κάποιος βρέθηκε να καταγράψει τη διαφορά στα στοιχεία. Αλλά είναι το ωραίο σενάριο που βολεύει το λαϊκισμό. Και μια μερίδα της Νέας Δημοκρατίας βολεύει αυτή η αφήγημα. Βέβαια, ο λαϊκισμός, κοιτάξτε, είναι διάχυτος. Ίσως είμαι σε ένα κόμμα που μπορεί να περηφανευτεί ότι δεν έχει λαϊκιστές. Είμαστε και μικρό κόμμα, ίσως μετά από μερικά χρόνια να αποκτήσουμε. Αλλά τώρα δεν έχουμε. Όλο το άλλο πολιτικό περιβάλλον έχει τους λαϊκιστές του. Και η Νέα Δημοκρατία έχει τους λαϊκιστές και το Πασόκ έχει τους λαϊκιστές και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, βέβαια, περισσεύουν οι λαϊκιστές στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Να σας πάω λίγο στα θέματα της κεντροαριστεράς. Υπάρχει αυτή η περίφημη επιτροπή του κυρίου Αλιβιζάτου. Υπάρχει το κάλεσμα της Φόφης Γεννηματάς. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Υπάρχουν πάρα πολλά καλέσματα. Έχουμε κάνει και εμείς τα δικά μας. Ναι. Ο δικός μας αγώνας για ένα μεγάλο κίνημα στο προοδευτικό κέντρο είναι αμύωτος. Θέλουμε να υπάρχει μια μεγάλη δύναμη εξυγχρονισμού, μεταρρυθμίσεων, μεγάλων αλλαγών στο προοδευτικό κέντρο. Μέσα σε αυτό είναι και η κεντροαριστερά, είναι και κάποιοι κεντροδεξιοί που είναι κεντρώοι κυρίως και όχι κεντροδεξιοί. Αυτό εμείς το προσπαθούμε συνέχεια. Οριστική απάντηση πότε θα δώσετε στην κυρία Γεννηματά? Δεν έχουμε να δώσουμε απάντηση σε κανέναν. Έχουμε τη δική μας πρόταση με την οποία θα επιμείνουμε. Εάν αυτές οι δύο προτάσεις συναντηθούν, θα εξαρτηθεί και από τη δουλειά που κάνει ο κύριος Αλιβιζάτος. Υπάρχει μια επιτροπή του κυρίου Αλιβιζάτου, διαβάσαμε κάποιες διαρροές από συνεργάτες σας που εκφράστηκαν κάποιες διαφωνίες και το ρεπορτάζ λέει, κύριε Θοδωράκη, ότι ο κύριος Αλιβιζάτος σας ζήτησε να βάλετε δικούς σας συνεργάτες με στην οπετρία, αλλά εσείς δεν το κάνατε. Δεν λύνεται τα προβλήματα με το να βάζει κάθε πολιτικός αρχηγός κάποιους δικούς συνεργάτες. Τα προβλήματα λύνονται εάν σεβαστούμε την ανάγκη του κόσμου να υπάρξει ένα νέο κίνημα από τα κάτω. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να ορίσει τις διαδικασίες ο Σταύρος ή η Φόφη ή τέλος πάντων να μοιράσουμε μεταξύ μας τις καρέκλες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο κίνημα αλλαγής στο κέντρο. Εμείς λέμε ότι μπορούμε. Αλλά με τι? Με μια πολιτική βάση στέρεη. Δηλαδή, με πολιτικές συγγένειες. Με ανθρώπους που πιστεύουν στα ίδια πράγματα. Ακριβώς πάνω σε αυτό. Και κυρίως με ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να τα αλλάξουμε όλα στη χώρα. Πάντως, η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα διαφοροποιήθηκε. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ. Διαφοροποιήθηκε από την βασική γραμμή που λέει ότι. Όχι, διαφοροποιήθηκε από την πρώτη κυρία Γεννηματά. Λέει, μας δεν μας αφορά αυτή η ιστορία, αλλά έβαλε στο ίδιο κάδρο και εσάς και τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό? Όλοι να δοκιμαστούμε στην πράξη. Ακούω τοποθετήσεις του κύριου Βενιζέλου, που συμφωνώ. Αλλά ο καθένας αναμετρίεται και με την προσωπική του ιστορία και με τα γεγονότα στην πράξη. Δηλαδή, εμείς εδώ είμαστε. Είμαστε ένα προοδευτικό μεταρρυθμιστικό κίνημα που βασίζεται σε μια βασική αρχή, ότι η αλλαγή θα έρθει με τη θετική εμπειρία των παλιών και με την πρόσθεση πολλών καινούριων προσώπων. Πάντως, εσείς μιλάτε για κέντρο, οι άλλοι μιλάνε για την κεντροαριστερά. Ναι, εμείς μιλάμε για προοδευτικό κέντρο που περιλαμβάνει και το κεντροαριστερά. Και κοιτάξτε, θα επιμείνω. Τη λύση δεν θα φέρουν οι υπουργοί του παρελθόντος. Προφανώς κάποιοι από αυτούς είναι χρήσιμοι. Κυρία Διαμαντοπούλου έχει κάνει χρήσιμα πράγματα και οι τοποθετήσεις τώρα είναι πολύ νεανικές με τους όρους που το αναλύω. Αλλά εάν βασιστούμε μόνο στα πρόσωπα που έχουν ήδη κυβερνήσει, δεν θα βγούμε από την κρίση. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα μείγμα της εμπειρίας, αλλά με πολλές θέσεις κενές στην πρώτη γραμμή για νέους ανθρώπους, για ανθρώπους της παραγωγής, για δημιουργούς καινούριους στη ζωή. Την τελική σας απόφαση θα τη λάβει η κοινοβουλευτική ομάδα ή το κόμμα? Την τελική απόφαση θα τη λάβουν τα στελέχη και το κίνημα. Έχουμε καιρό, δεν θα διακόψουμε τα μπάνια του λαού. Και ούτε των δημοσιογράφων. Ούτε των δημοσιογράφων. Και θα έρθει τη σωστή στιγμή, το Σεπτέμβρη. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι έτσι και δεν βλέπετε να διαμορφώνεται όπως είναι τα δεδομένα τώρα, μια σύνθεση με τις άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, υπάρχει ζήτημα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, θα ρωτήσει κάποιος? Κοιτάξτε, συνεργαζόμαστε με προοδευτικούς ανθρώπους και στη Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε τώρα για την παιδεία, είχαμε συνεννοήσεις. Βεβαίως.
Και με ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, που είναι σε αυτό που λέμε προοδευτικό ρεύμα. Όχι όλο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, έχουμε συμμάχους σε έναν ευρύτερο χώρο που έχουν καταλάβει τα λάθη του παρελθόντος, έχουν μετανιώσει για κάποιες συμπεριφορές και είναι μέσα σε αυτό το καινούριο πνεύμα που προσπαθούμε να φέρουμε κι εμείς. Με αυτούς τους ανθρώπους συνεργαζόμαστε. Αν εννοείται τώρα συνεργασία Νέα Δημοκρατία Παύλα Ποτάμι, δεν θα υπάρξει. Είμαστε υποχρεωμένοι. Προεκλογική εννοείται. Ναι, ναι. Η Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει αυτό που θέλει να διεκδικήσει. Εμείς θα διεκδικήσουμε το μεγάλο κομμάτι των νέων που μας ακούν και μας παρακολουθούν, αλλά και του εξυγχρονιστικού κέντρου. Θα αναμετρηθούμε στις κάλπες και μετά τις εκλογές βλέπουμε. Κύριε Θοδωράκη, να σας πω λίγο. Θα το αφήνετε ανοιχτό λοιπόν για μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Μετά τις εκλογές πρέπει να το αφήνεις ανοιχτό, γιατί το, μετά τις εκλογές πρέπει να σε νοιάζει με πιο σύντομο τρόπο θα λύσεις τα προβλήματα της κοινωνίας. Η υπόθεση διαπραγμάτευσης του 2015, πιστεύετε ότι πρέπει να πάει σε Εξεταστική Επιτροπή, πρέπει να διαρευνηθούν κάποια ζητήματα? Το ζητάει η Νέα Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό. Ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά είπα και στη Νέα Δημοκρατία, πείτε μου, ποια Εξεταστική Επιτροπή έδωσε απαντήσεις. Γιατί συνήθως, όπως γίνεται στην Ελλάδα, το κάθε κόμμα οχυρώνεται στις απόψεις του και έχουμε 5 πορίσματα Εξεταστικής Επιτροπής και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ποια είναι η αλήθεια. Πάντως και εσείς, σε ανίποτη στιγμή, έχετε πει ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα να μάθουμε για το 2015. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε. Και ίσως έχετε και εσείς να πείτε. Εγώ έχω πάρα πολλά να πω. Για το 2015. Για το 2015 και για τις μαρτυρικές νύχτες που περάσαμε και εγώ και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και η προσπάθειά μας στο Προεδρικό εκείνη την κρίσιμη Δευτέρα να μην φύγει η Ελλάδα στον κρεμό, να μην φύγει στο χάος. Ο καθένας είχε τη δική του συμβολή. Και ο Βαρουφάκης έχει γράψει βιβλίο, περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, να σας πω κάτι όμως. Σημασία δεν έχει να μιλάς για να βγάζεις το άχτι σου. Εγώ δεν τα έχω πει όλα για εκείνες τις ημέρες. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να ορθοποδήσει πια, πρέπει να φύγουμε από το περιβάλλον της κρίσης. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να κλείσει αυτή η κουβέντα όμως. Που γεννά εφήλειες συγκρούσεις μέσα στο λαό. Και όταν πια ισορροπήσουμε, τότε να ξέρετε ότι εγώ δεν θα σοπάσω. Θα πω όλη την αλήθεια. Και τα πράγματα, σας λέω, και τον έχω δώσει αυτό το τίτλο ξανά, η Ελλάδα έγλυψε το χάος. Μάλιστα. Έτσι, αλλά κάποια χέρια τη τραβήξανε, σωθήκαμε και πορευόμαστε με τις δυσκολίες που πορευόμαστε, αλλά το υπόλοιπο σκηνικό, εάν είχαμε πέσει σε αυτή τη λούμπα της δραχμής, του χάους που μας ήθελαν κάποια στελέχη, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, φαντάζεστε ότι η Ελλάδα θα ήταν σήμερα ένα μέρος της βαλκανικής και ευρύτερης κρίσης. Ωραία. Και στο όχι μια ευρωπαϊκή χώρα. Στο μόνο που συμφωνείτε με τον Πρωθυπουργό είναι ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας, λοιπόν. Πολλά από τα χειρότερα σε πολλούς τομείς. Γιατί και σε μερικούς άλλους τομείς, όπως στην παιδεία, τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.